Καλημέρα σας κύριε Διανυσόπουλε. Καλημέρα σε όλους τους συμπατριώτες μας. Να είστε καλά. Κύριε Δελίνα, θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από ένα σχόλιο για τις αναφορές που αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός εκεί στη Θεσσαλονίκη, στην εκλογική σας περιφέρεια. Αρκετά από αυτά έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πάντα βεβαίως επικρατεί και το στοιχείο της έκπληξης. Συνήθως ο κάθε Πρωθυπουργός κρατάει έναν άσο στο μανίκι που τον βγάζει εκεί στη Θεσσαλονίκη για να ξαφνιάσει, αν θέλετε. Πόσο μάλλον φέτος που είμαστε και σε έτος εκλογών, επί της ουσίας έχουμε μπει στην τελευταία. Την τελική ευθεία. Ναι. Μόνο που η άσκηση στο μανίκι, κύριε Διανυσόπουλε, δεν βελτίωσαν σε τίποτα τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων, όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, όλη τη χώρα. Εντάξει, είναι μια, θα έλεγε κανεί, εκτιμωτική επίσκεψη και εκδήλωση σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο. Άλλωστε, το οικονομικοπολιτικό πλαίσιο είναι προδιαγεγραμμένο. Είναι πολύ αυστηρό και μιλάω για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Εάν και εφόσον το επιτρέψουν, όπως λένε οι κυβέρνησεις, οι δυνατότητες, οι οικονομικές δυνατότητες, τότε θα προκύψουν ορισμένες παροχές προς το λαό. Συνήθως αυτές οι παροχές, κύριε Διανυσόπουλε, πηγαίνουν στα φτωχότερα, στα πιο εξαφλειωμένα στρώματα της κοινωνίας. Συνήθως επίσης αυτές τις παροχές τις πληρώνουν τα λιγότερα φτωχά στρώματα της κοινωνίας και βέβαια αυτοί που μένουν στο απειρόβλητο είναι διαρκώς οι ίδιοι και οι ίδιοι, είναι η επιχειρηματική όπλη, είναι το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο φοροαπαλλάσσεται και φοροαποφεύγει με νόμιμο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο και νομίζω ότι πρέπει αυτό να αποτελέσει το προβληματισμό για τον κόσμο. Ότι το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους προέρχεται από τη φορολογία των λαϊκών στρωμάτων. Και μόνο το 5% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τη φορολογία των ανωνύμων εταιριών. Για να μην μιλήσουμε εδώ για τους εφοπλιστές, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες φοροαπαλλάσσονται σκανδαλωδώς και μάλιστα τα προνόμια τους, αυτά τα φορολογικά, τα έχουν περάσει και στο Σύνταγμα. Ως εκ τούτου. Και με δεδομένο επίσης το πλαίσιο, το γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις συνθήκες, έτσι όπως διαμορφώνονται στο ζήτημα της ενέργειας συνολικότερα, νομίζουμε ότι οι όποιες παροχές του επιπέδου των ΠΑΣ, γιατί τέτοια θα είναι, νομίζουμε ότι θα εξανεμίζονται προτού καν ληφθούν από τους παραλήφθες τους. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς στο κόμμα μας και πιστεύω και η πλειοψηφία του λαού κρατάει πολύ μικρό καλάθι. Χρόνια τώρα πια παίζεται αυτό το έργο με την έκθεση της Θεσσαλονίκης και δεν βλέπουμε να βελτιώνεται σε τίποτα η ζωή του λαού μας. Παράλληλα, κύριε Δελία, ακούμε και εσείς ακούτε διάφορα σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, σενάρια τα οποία έρχονται και θα ήθελα ένα συνολικό σχόλιο, γι' αυτό τα θέτω και τα δύο θέματα, στη σκιά της υπόθεσης των υποκλοπών, μια υπόθεση που έχει ταλανίσει το πολιτικό σύστημα και από ό,τι φαίνεται έχει και αρκετές ουρές ακόμα. Ναι, άλλωστε και οι άνθρωποι από την ίδια κυβέρνηση δεν διαψεύδουν ότι γίνεται μια τέτοια συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για ενδεχόμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου. Λιγότερα, αν θέλετε, και με πολλές τοποθετήσεις ευρύτερα για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών και από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Έχει εδώ το κρίσιμο ζήτημα, κύριε Διανυσόπουλε, είναι η βάση αυτής της συζήτησης, μάλλον ο στόχος αυτής της συζήτησης, που δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση της λεγόμενης πολιτικής και κυβερνητικής σταθερότητας. Αυτό χρειάζεται να προσεχθεί ιδιαίτερως από το λαό μας, γιατί αυτή η σταθερότητα σημαίνει σταθερότητα στην εφαρμογή και στην υλοποίηση μιας βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής, όπως αυτή που υλοποιείται όλα τα τελευταία χρόνια, με ή χωρίς μνημόνια. Περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας πρέπει να αφήσει παγερά αδιάφορο τον ελληνικό λαό, γιατί είναι εχθρικό
τα συμφέροντά του, ενώ τα συμφέροντα της διοικητικής πλειοψηφίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είναι βέβαιο ότι έχουμε οδηγηθεί ή βρισκόμαστε μάλλον σε μια ιονή προεκλογική χρονιά, είναι θέμα μηνών πια οι εκλογές. Έχει σημασία η διαμόρφωση κριτηρίων και ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσει ο λαός αυτές τις εκλογές, αξιοποιώντας την πείρα του, μη πατώντας τις μπανανόπλουδες και βεβαίως αξιοποιώντας, αν θέλετε, και βγάζοντας συμπεράσματα και από, από τα τελευταία επεισόδια των παρακολουθήσεων και του κ. Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου του κ. Φουκάκη, αλλά και του ολόκληρου του τηλεφωνικού κέντρου ενός ολόκληρου κόμματος, όπως είναι το ΚΚΕ. Παρακολουθήσεις που γινόταν και με τις δύο κυβερνήσεις, εντάξει, όλοι το ξέρουν αυτό. Το ΚΚΕ ήταν ιστορικά μαθημένο από παρακολουθήσεις, κύριε Δελή. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και σε αυτό το σύστημα κινείται το στόχο. Γιατί παράδειγμα, αν μέσα στα αστικά κόμματα, αυτά που διεκδικούν την κυβερνητική καρέκλα, δεν γίνεται για την ουσία, αλλά γίνεται για τις εντυπώσεις. Αποφεύγουν να μιλήσουν για την ουσία, η οποία βρίσκεται βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πλέγμα νόμων, ελληνικών νόμων, ευρωπαϊκών οδηγιών, διακρατικών συμφωνιών, που συνθέτει έναν απίστευτο ιστό με βάση τον οποίο λειτουργούν διάφοροι μηχανισμοί παρακολούθησης, κρατικοί, ιδιωτικοί, διεθνείς, με συνέπεια να βρίσκονται στο στόχαστρο αυτά τα ίδια τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες του λαού μας. Δεν είναι όταν παρακολουθείται ένας άνθρωπος από τον αρχηγό έως τον ενός κόμματος, ενώ μέχρι τον έναν απλό πολίτη, εμείς δεν το ξεχωρίζουμε. Είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι απαράδεκτο αυτό. Συνεχώς η δική μας προσέγγιση, κύριε Διονυσόπουλε, και ως προς αυτό, και αυτό λέμε και στον κόσμο, είναι ότι οποιαδήποτε συζήτηση από μηδενική βάση θέλουμε να υπάρξει γύρω από αυτό το ζήτημα προϋποθέτει την κατάργηση αυτού του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου νομοθετικού. Όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό διαφωνούν όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, που είναι υπόλογη βεβαίως τώρα για τις παρακολουθήσεις, αλλά διαφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δεν το πιάνουν στο στόμα του. Με αυτή την έννοια εμείς λέμε ότι και αυτά τα ζητήματα και τα ζητήματα της επικαιρότητας δίνουν τροφή για σκέψη και για συμπεράσματα στις λαϊκές προκέντες για να διαμορφώσουν τα κριτήρια της συμπουργής. Για να μην μιλήσω βέβαια για τα προβλήματα στην εκπαίδευση, για το ότι χιλιάδες οικογένειες ταλαιπωρήθηκαν και εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, δεν μπορούν να βρουν σπίτι ή δεν μπορούν να πληρώσουν το σπίτι. Και κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να εγκαταλείψουν και τις σπουδές τους εξαιτίας του κόστου της πολυσπουδονίας. Πόσα πολλά τα προβλήματα, τα οικονομικά που αντιμετωπίζει ο κόσμος, έτσι είναι. Τα οποία πρέπει να τον οδηγήσουν στον αυτογεύσει τον πραγματικό αντίπαλο όταν θα γίνουν οι εκλογές, αλλά ταυτόχρονα να τον ενεργοποιήσουν από τώρα. Και αύριο το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, κύριε Διονυσόπουλε, ναι, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το προς τα που θέλουμε εμείς, πώς θέλουμε τον κόσμο εμείς, που θέλουμε πρωταγωνιστή, ενεργό, συμμέτοχο στην ίδια αυτή τη ζωή. Κύριε Δελή, θα θέλαμε να κάνουμε μια αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που μια συμφωνία επί της ουσίας που κυρώθηκε χθες, ήσασταν και εσείς παρόν, μια συμφωνία που υπεγράφει πριν από περίπου 1,5 μήνα με συμβαλόμενους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της χώρας μας, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Κυκλαδικτικό Μουσείο όπως λέγεται, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης και το Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Μια συμφωνία που αφορά στην επιστροφή, την επιστροφή στην Ελλάδα μιας ιδιωτικής συλλογής, αποτελούμε συνολικά από 161 αρχαιότητες του Κυκλαδικού Πολιτισμού, και την έκθεσή της βεβαίως στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, που ωστόσο προκάλεσε αντιπαλότητα και αντιπαράθεση μέσα στη Βουλή. Για ποιο λόγο? Καταρχήν χαίρομαι για την ερώτησή σας, κύριε Δελισσόπουλε. Είναι ζητήματα που δεν συζητούνται στο δημόσιο διάλογο. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Να είστε καλά, χρέος μας είναι, γιατί είναι ένα σημαντικό γεγονός και για τη χώρα. Έτσι το προσεγγίσαμε και εμείς ως στη Βουλή. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο τίτλος του νομοσχεδίου, κύριε, το νομοσχέδιο, η σύμβαση, γιατί έχει ένα χειροποιός νομοσχέδιο, είναι, ο τίτλος του είναι εντελώς περιγραφός.
Δεν πρόκειται για καμία επιστροφή 161 αρχαιοτήτων. Για τον πολύ απλό λόγο, αυτή πρόκειται να γίνει, εάν γίνει, γιατί ούτε αυτό είναι δεδομένο, μετά από 25 έως 50 χρόνια, είτε το 2048 είτε το 2073. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν και εφόσον γίνει, επαναλαμβάνω, ταυτόχρονα με την έλευση των 161 αρχαιοτήτων αυτών την κλαδική τέχνη, θα πρέπει να φύγουν από τα ελληνικά μουσεία 122 αρχαιότητες την κλαδική τέχνη και οτιδήποτε άλλο, τα οποία θα μεταφερθούν στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Αυτό δεν είναι επιστροφή των αρχαιοτήτων. Κατά την γνώμη μας είναι μακροχρόνιες συμφωνίες αλληλοδανισμού ανάμεσα στα μουσεία. Το Μουσείο, το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης είναι ένα ιδιωτικό μουσείο, το οποίο είναι εκτεθειμένο πάρα πολλές φορές σε κατηγορίες ότι υποφάλλει και ότι εν πάση περιπτώσει μπλουτίζει τις συλλογές του από την αθλοκατηλία, τα καταδικαστεί αρκετές φορές από την εισαγγελία της Νέας Υόρκης. Το Μουσείο Γουλανδρή βεβαίως, γιατί αυτό το ίδρυμα ελληνικού πολιτισμού είναι υποκατάστημα, είναι παράρτημα αν θέλετε, του Μουσείου Γουλανδρή, είναι επίσης ένα ιδιωτικό μουσείο. Συνεπώς, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, κύριε Διονυσόπουλε, το ελληνικό κράτος αποκτά την ψηλή κυριότητα αυτής της συλλογής, της συλλογής ΤΕΡΝ, ενός δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα, ο οποίος βεβαίως αυτά θα είναι πολύ γνωστός. Την παράνομη αγορά της αρχαιοκρατηρίας. Το ελληνικό κράτος λοιπόν αποκτά την ψηλή κυριότητα και ψηλή κυριότητα για όσους γνωρίζουν λίγα νομικά είναι η αποψηλωμένη κυριότητα και τα δύο μουσεία, το Μουσείο Γουλανδρή και το Μουσείο της Νέας Υόρκης αποκτούν την νομή και την κατοχή με αλληλοπανισμούς φυσικά αυτής της συλλογής. Περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό και το καταψηφίσαμε, γι' αυτό και το καταγγείλαμε. Και όχι μόνο γιατί παρετείται το ελληνικό δημόσιο, μάλλον κάνει μια συμφωνία που είναι πέρα για πέρα ετεροβαρής απέναντι στα συμφέροντα των πολιτιστικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού, της πολιτικής του κληρονομιάς εν τέλει, αλλά και γιατί ανοίγει επικίνδυνους δρόμους, κύριε Δημητρόπουλε, και για μελλοντικές περιπτώσεις τέτοιων αρχαιοτήτων, γιατί όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που διακινούνται σε συλλογές, που διακινούνται σε δημοκρασίες ή που βρίσκονται σε μουσεία και που πρέπει να διεκδικηθούν και πρέπει να επιστραφούν βεβαίως στο γενέθλιο τόπο τους που είναι η χώρα. Άρα. Κύριε Δελή, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχηθούμε καλημέρα και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.